αιματήρη καραμπόλα 30 αυτοκινήτων στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Ενεπλάκησαν λεωφορείο και δύο νταλίκες. Επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών. Καρέ-καρέ η τρομοκρατική επίθεση με Καλάσνικοφ στην Ισραηλινή πρεσβεία στο ψυχικό. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα. Ποια οργάνωση έδειξαν τα ευρήματα. Φουντώνουν οι φωτιές εν ώψη προεδρικής εκλογής με τη δήλωση Γιούνκερ ότι δεν θέλει να έρθουν ακραίες δυνάμεις στην εξουσία. Για παρέμβαση στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα τον κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέα ευρωσενάρια τρόμου για την Ελλάδα. Εκτείναξη των επιτοκίων δανεισμού. Ρίχτερ στο Πασόκ μετά το σήμα Παπανδρέου για νέο κόμμα. Παίζουν την Ελλάδα στα ζάρια, Βενιζέλος και Σαμαράς, δηλώνει παπανδρεϊκός βουλευτής. Εκτός Πασόκ θεωρεί ουσιαστικά τον Παπανδρέου ο Βενιζέλος. Δραματικές ώρες για χιλιάδες κατοίκους στον Εύρο. Σπάνε αναχώματα, εκενώνεται το Ορμένιο. Κάτω από τα νερά δεκάδες χιλιάδες τρέματα. Βίντεο σοκ. 17χρονος καμικάζι ανατινάσσεται σε θεατρική παράσταση κατά των επιθέσεων αυτοκτονίας στην Καμπούλ. Κινδύνευσε η Αθηνά Ωνάση σε αγώνες υπασίας στη Γενέβη. Έκαναν ευθανασία στο άλογο της.